Με μεγάλα νεκρά ψάρια γέμισε χθες το απόγευμα η παραλία του Βόλου στο ύψος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ο κυματισμός ήταν έντονος, με αποτέλεσμα δεκάδες νεκρά ψάρια να ξεβεραστούν στο δρόμο. Το περιστατικό ήταν φυσικό να αναστατώσει τόσο τους περαστικούς όσο και τους δαμόνες στα γύρω καταστήματα, οι οποίοι έμειναν άναυδοι από την αποκρουστική εικόνα που αντίκρισαν. Δεν είναι η πρώτη φορά που νεκρά ψάρια βγαίνουν στη στεριά έπειτα από τις καταστροφικές πλημμύρες πέρσι τον Σεπτέμβριο. Η εξήγηση πίσω από το δυσάρεστο το περιστατικό είναι ότι οι χθείες του γλυκού νερού διοχετεύονται μέσω της σύραγγας της Κάρλας στον παγασιτικό κόλπο. Έπειτα, λόγω της αλατότητας και των θαλάσσιων συνθήκων, τα ψάρια δεν μπορούν να προσαρμοστούν και πεθαίνουν. Εμφανίστηκαν ορισμένα ψάρια από τα πλημμυρισμένα της Κάρλας μέσα στον παγασιτικό, από ό,τι πληροφορηθήκαμε. Τα ψάρια αυτά είναι του γλυκού νερού και μόλις εισέλθουν στον παγασιτικό, στο αλμυρό δηλαδή νερό, αμέσως ψοφάνε τα ψάρια αυτά και παρασύρονται μετά και δημιουργούν όλο αυτό το λίγο άσχημο αισθητικά φαινόμενο. Η κινητοποίηση για το φαινόμενο ήταν άμεση τόσο από την περιφέρεια όσο και από τον οργανισμό Λιμένος Βόλου. Εμείς ως περιφέρεια ειδοποίησαμε τον ΟΛΒ να περιμαζέψει όλα αυτά τα ψάρια που βρίσκονται στις ακτές, ειδικά μέσα στον παγασιτικό και στο λιμάνι, και από ό,τι έμαθα ήδη έχουν περισυλλεγεί από αρμόδιο συνεργείο του οργανισμού Λιμένος Βόλου. Το φαινόμενο εμφάνισης νεκρών ψαριών του γλυκού νερού έχει ξανασυμβεί, με αποτέλεσμα να πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα από τους αρμόδιους. Έχουμε κάνει και συζήτηση με τον κύριο αναγνώστου σήμερα το πρωί για το πώς θα μπορέσουν να συγκρατηθούν αυτά τα ψάρια, τα οποία βέβαια μπαίνουν ζωντανά στον παγασιτικό, και εκεί στην έξοδο του ξηριά να μπορέσουμε να τα περισυλλέγουμε με κάποιο τρόπο. Ο ίδιος προσφέρεται να βοηθήσει, γιατί είναι και δική του αρμοδιότητα. Έχουμε δώσει ραντεβού την Δευτέρα, που θα βρίσκεται και η τεχνική υπηρεσία του οργανισμού Λιμένος, να συζητήσουμε για το φαινόμενο αυτό και πώς μπορεί να βοηθήσει ο οργανισμός Λιμένος, με ποιους άλλους τρόπους, για να μην υπάρχει αυτό το φαινόμενο, το οποίο βέβαια είναι σύνηθες τώρα όσο φεύγουν τα νερά από την Κάρλα. Η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και πως δεν τίθεται θέμα ούτε για την ποιότητα των νερών, ούτε για τη δημόσια υγεία. Δεν υπάρχει κανένα θέμα ασφάλειας, υγείας και βρωμιάς στον παγασιτικό, πέρα από το αισθητικό κομμάτι.